Την τελευταία πενταετία έρχεται κόσμος από όλη την Ελλάδα για το καρναβάλι. Στην Ξάνθη έχουν κλείσει όλα τα ξενοδοχεία εδώ και ένα μήνα για το τελευταίο τριήμερο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο ξενοδοχο υπαλλήλων Ξάνθη, Σάβα Παπαδόπουλο, ελεύθερα δωμάτια θα πρέπει να αναζητήσει κάποιο στο Φανάρι που βρίσκεται μεταξύ Ξάνθης και Κομοτηνής, καθώς και στην Αλεξανδρούπολη. Έχει πλήρης πληρότητα στο νόμο μας και στους γειρονομούς και στην Κομοτηνή και μέχρι την Αλεξανδρούπολη είναι σχεδόν πλήρης τα ξενοδοχεία. Το τρίμερο αυτό που μας έρχεται. Γνωρίζετε τι κατάσταση επικρατεί και στα ξενοδοχεία της Κομοτηνής ίσως ή των δύο χωριών? Και εκεί έχει πληρότητα το τρίμερο αυτό. Ήδη, ας πούμε, τα πιο πολλά ξενοδοχεία έχουν κλείσει από την πρόληψη κόσμου για το καρναβάλι. Μέχρι και πότε είναι κλεισμένες οι θέσεις? Είναι το τρίμερο, το Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μέχρι την καθαρά Δευτέρα δηλαδή. Εν ώψη της καρναβαλικής παρέλασης, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ενώσεων ξενοδόχων, η πληρότητα στα ξενοδοχεία αρκετών αποκριάτικων προορισμών αγγίζει ακόμη και το 100%. Στο κάψιμο του Τζάρου στη γέφυρα του ποταμού Κοσίνθου, την τελευταία Κυριακή, η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και ένα πλήθος εκδηλώσεων που συνδυάζουν στοιχεία του μύθου, της παράδοσης αλλά και της σύγχρονης δημιουργίας, φέρνουν την Ξάνθη στο προσκήνιο της αποκριάς.